Τελικά, είναι ασφαλές το εμβόλιο? Κύριε Βαγγελάτο, μια στιγμή, πραγματικά έμεινε μισή κουβέντα. Είπα πόσο σημαντική είναι αυτή η κουβέντα για την πληροφόρηση, διότι μακάρι να ήταν αυτή η φόβη. Μπορούμε με τη συζήτηση, με την παράθεση στοιχείων, να μιλήσουμε πραγματικά για τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια. Ακούστε να σας πω. Εμείς έχουμε κάνει περίπου 35.000 εμβολιασμούς στο νοσοκομείο μας, χωρίς καμία παρενέργεια. Τι θέλω να πω. Και βασικός συντελεστής του εμβολιαστικού προγράμματος είναι το φαρμακείο και η φαρμακοποιή. Ουέ και αλίμονο αν εμείς δεν είχαμε οδηγίες χρήσης. Οι οδηγίες χρήσης, κύριε Βαγγελάτο, μπορεί να τις βρει κανείς ακόμη και στο ίντερνετ, είναι πραγματικά, είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κάθε σκευάσματος, είτε εμβολίου είναι αυτό, είτε φαρμάκου, είναι υποχρεωτικό. Ουέ και αλίμονο δισεκατομμύρια δόσεις γίνανε να μην είχαν οδηγίες χρήσης. Ξέραμε από την πρώτη στιγμή και την αποτελεσματικότητα και τις παρενέργειες που έχουμε. Προσέξτε με, είναι η πρώτη όμως φάση έγκρισης ενός εμβολίου. Όντως υπάρχει μια προσωρινότητα. Όχι, το Pfizer έχει πάρει, 150... έχει πάρει μόνιμη άδεια πια από την προηγούμενη Δευτέρα το απόγευμα. 100, να σας πω πώς έγινε αυτό. Όχι, μην μου πείτε. 150 ερευνητικά κέντρα σε όλο τον κόσμο είδαν αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και μετά από 2 χρόνια για να πάρει την οριστική έγκριση, διότι οι μελέτες συνεχίζονται, ξέρετε, και οι 40, 50, 60 χιλιάδες. Κύριε Καπραβέλε, το συντομεύω λίγο για να ακούσουμε τώρα και την κυρία Μωμούρη. Γιατί δύο επιχειρήματα που βάζει ο κύριος Καπραβέλος είναι, είπε χτες, εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη έχουν κάνει το εμβόλιο. Στην Ελλάδα είναι περίπου 6 εκατομμύρια. Και μόνο στο νοσοκομείο που είναι εκείνος έχουν γίνει 30.000 εμβολιασμοί. Ούτε κάποιος έχει πεθάνει, ούτε έχουμε δει αυτές τις παρενέργειες. Άρα, κύριε Μωμούρη, και οι οδηγίες υπάρχουν, όπως λέει ο κύριος Καπραβέλος. Τι λέτε εσείς? Λοιπόν, θα σας πω για το θέμα των οδηγιών. Όταν λένε ότι υπάρχουν... Και... Πώς μπορεί να βρει στο ίντερνετ από συγκεκριμένη εταιρεία, όχι από όλες τις εταιρείες? Εγώ σας είπα χθες κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν συνοδεύουν το προϊόν κατά την παράδοσή του. Ναι. Δηλαδή δεν είναι λογικό να σου λένε να σκανάρεις, γιατί σε μια οξία αλλεργική αντίδραση ο γιατρός εκείνη τη στιγμή δεν θα καθίσει να σκανάρει. Πρώτο. Άρα όχι, εξακολουθεί να είναι αυτό το φυλάδιο που σας έδειξα χθες, που είναι το φύλλο οδηγιών του φαρμάκου και πρέπει να σκανάρεις. Τώρα, όσον αφορά για τη Pfizer, επειδή αναφέρατε, εγώ δεν θα μιλήσω για εταιρεία. Να ξέρετε όμως ότι δεν είναι έγκριση. Είναι γνωμοδότηση, αλλά όχι αδειοδότηση. Και θα σας πω γιατί το λέω. Στο ίδιο φύλλο οδηγιών, γιατί η Pfizer είναι τίμια εταιρεία και έχει το φύλλο οδηγιών της, και όλες είναι τίμιες, απλώς δεν είναι να το διαβάσω όπως εγώ με τα γυαλιά μου αυτή τη στιγμή, διαθέσιμο εννοώ. Λέει ότι συγκεκριμένα μέχρι... Θα σας το πω παραπάνω. Ναι, διαβάζετε για λόγους χρόνου το συντομεύω. Ακούστε με, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Επειδή υπάρχει κηρυχθής έκτακτη κατάσταση δημόσιας υγείας, διεθνούς μέρημνας, και για να διασφαλιστεί η πρώιμη προμήθεια, αυτό το φαρμακευτικό προϊόν υπόκειται σε χρονικά περιορισμένη εξαίρεση. Ναι. Επιτρέποντας να δίδεται εμπιστοσύνη στις δοκιμές ελέγχου των παρτίδων που διεξάγονται στα καταχωρημένα εργοστάσια που βρίσκονται σε τρίτη χώρα. Εντάξει. Αυτή η εξαίρεση πάβει να ισχύει στις 31 Αυγούστου του 2021, μεθαύριο. Η υλοποίηση των ρυθμίσεων έγκρισης των παρτίδων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί εμείς εδώ κυρία είμαστε Μωμούρη, Ευρωπαϊκή κυρία Ένωση, Μωμούρη, δεν είμαστε όλη τη συνταγή. Όχι, αυτό είναι, εγώ μόνο αυτό θέλω να σας πω. Ωραία, πείτε το, αλλά πείτε το σύντομα, μην το διαβάσετε όλο, πείτε το. Ωραία, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν πρέπει να κατατεθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου που δεν έχει κατατεθεί σχέδιο καινούριο που να είναι σχέδιο τροποποιήσεων του προϊόντος. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν ένα πράγμα. Και το λέει ξεκάθαρο κατασκευαστή. Ναι, άρα θέλω δεν μια απάντηση, στην Ευρωπαϊκή μια Ένωση. Απάντηση σε αυτό που λέει ο κύριος Καπραβέλος. Ότι επειδή θέλουμε να είστε στο νοσοκομείο στον Άγιο Ανδρέα την Τετάρτη. Γιατί όλοι σας χρειαζόμαστε. Στο νοσοκομείο. Σας χρειαζόμαστε. Λέει, εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων έχουν κάνει το εμβόλιο σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα μόνο τόσοι άνθρωποι. Εγώ το έχω κάνει σε τόσους ανθρώπους. Εγώ ίδιος το έχω λάβει το εμβόλιο. Δεν έχουμε βγάλει. Να σας απαντήσω λοιπόν, γιατί δεν έχετε πάθει τίποτα. Αυτό είναι το ερώτημα. Ναι. Θα σας πω γιατί δεν έχετε κάνει. Γιατί το εμβόλιο, επειδή είναι σε στάδιο κλινικής έρευνας,
διεξάγεται με βάση τη διπλή τυφλή μελέτη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιοι θα πάρουν το εμβόλιο και κάποιοι θα πάρουν το λεγόμενο πλασέμπο. Δηλαδή, απλώς φυσιολογικό όρο. Όχι, όχι, μιλάω για το τώρα. Αυτό... Και, κυρία Μωμωρή, παρακολουθήστε με. Για το τώρα μιλάω, τώρα. Τώρα λοιπόν δεν μας κάνουν το εμβόλιο. Μέσα δηλαδή, εγώ όταν πήγα και έκανα το εμβόλιο, μου βάλαν πλασέμπο. Πού το ξέρετε? Ξέρετε τι λέει ο κατασκευαστής, να σας το πω επιλέξει. Επιλέξει, το λέει ο κατασκευαστής, δεν το λέω εγώ. Ναι. Ότι στην ομάδα εικονικού φαρμάκου δεν αναφέρονται παρενέργειες. Με βάση αυτό αφορά παρενέργειες, την έρευνα που έγινε, όχι το εμβόλιο που είναι στην αγορά. Όχι, δεν καταλάβατε. Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Κυρία Μωμούρη, μπορεί να μην το έχω καταλάβει. Εγώ τελείως αντίθετη γνώμη. Να σας το εξηγήσω. Διαφωνώ ριζικά, όχι, θέλω να ακούσω τον κύριο Καπραβέλο. Το είπατε αυτό που λέτε. Δεν διαφωνείτε μαζί μου. Είναι θέμα κατασκευαστή. Ωραία, κύριε Καπραβέλο, για εξηγήστε μας. Δεν υπάρχει λόγος να διαφωνήσουμε. Κοιτάξτε, κύριε Ευαγγελάτο, πραγματικά δεν δέχομαι μια τέτοια κουβέντα. Με την έννοια το ότι αυτή τη στιγμή... Μα δεν είναι κουβέντα. Είναι κυρία Μωμούρη, να ακούσουμε. Αν είναι δυνατόν να βάζουμε τέτοια ζητήματα, προσέξτε με, είστε σε επίσημο νοσοκομείο, πάρα πολύ σημαντικό, του Αγίου Ανδρέα. Και γι' αυτό εκφράζω τη γνώμη μου δημόσια. Ναι, έχετε κάνει δεκάδες εμβολιασμούς, επιτυχημένους από ό,τι ακούω. Και αποτυχημένους, αν θέλετε να αναφερθούμε συγκεκριμένα. Οι μελέτες έγκρισης που αναφέρεστε είναι μελέτες έγκρισης και έρευνας όπου εδόθη το εικονικό φάρμακο και το εμβόλιο. Και άλλο αυτό που γίνεται σε εμάς όλους. Σε αυτά υπάρχουν αποτελέσματα. Λοιπόν, προς Θεού, θέλετε εμείς να εδώ το πληρώσω κάνουμε, αυτό που λέω. Κάνουμε το πραγματικό θέλετε εμβόλιο. Να το πληρώσω αυτό που αν λέω. Είναι δυνατόν. Κυρία, επιμένετε, κυρία Μωμούρη, ότι όταν πάμε και κάνουμε το εμβόλιο, δεν μας δίνουν το εμβόλιο. Αντίθετα από τον κατασκευαστή. Και μας δίνουν. Όχι, αφήστε τι λέει ο κατασκευαστής. Και μας δίνουν πλασέμπο. Διπλή τυφλή μελέτη. Κάποιοι παίρνουν το εμβόλιο μα και στην κλινική δοκιμή. Το μα αυτό όχι. Είναι στη μελέτη. Στην κλινική μα δοκιμή, κυρία Μωμούρη. Κοιτάξτε, τώρα. Με εκπλήσει το γεγονός, γιατί ξαναλέω, είστε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, μεγάλο νοσοκομείο, στο φαρμακείο του Αγίου Ανδρέα. Και αυτό που λέτε. Ναι. Να σας πω ότι λέει ο κατασκευαστής, εγώ δεν λέω τίποτα. Δώστε μου μισό λεπτό αντί να διαφωνήσω. Δεν λέει αυτό ο κατασκευαστής. Δεν λέει λοιπόν. Κύριε Βαγγελάτο, ζητείτε από τους επαγγελματίες υγείας. Ναι. Να, ακούσαμε λίγο. Είπατε ότι το λέει ο κατασκευαστής, αλλά ναι, ζητείτε από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιασδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες συμπεριλαμβάνοντας τον αριθμό παρτίδας, αν είναι διαθέσιμος. Προφανώς πρέπει. Αυτό τώρα είναι άσχετο που λέτε. Βεβαίως και πρέπει να γίνει. Αυτό είναι το σχετικό. Μάλιστα, καλά. Λοιπόν, για να ακούσουμε τον κύριο Καπραβέλο. Με βάση τη φαρμακολογία, ο αριθμός παρτίδας καθορίζει. Ναι. Πού υπάρχει το πρόβλημα. Κύριε Καπραβέλη, ναι. Κύριε Βαγγελάτο, πραγματικά είμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο όπου δίνουμε ένα αγώνα δρόμου να αποτρέψουμε τις τραγικές επιπτώσεις του τέταρτου κύματος. Δίνουμε αγώνα δρόμου πραγματικά στο νοσοκομείο μου να πείσουμε τους συναδέλφους μου. Πραγματικά είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Οι συνάδελφοί μου αυτοί που είχαν απορίες πραγματικές, καθίσαμε και τις λύσαμε και ήδη πάρα πολλοί μετέχουν στο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Καλό είναι αυτό, θετικό νέο. Πραγματικά ευελπιστούμε. Είναι ένα νοσοκομείο που έχει δώσει πολύ μεγάλη μάχη. Βέβαια, είμαστε στο 15-20%, τώρα είμαστε στο 5-10%. Μάλιστα. Συμμετέχοντας στο εμβολιαστικό πρόγραμμα και αυτοί που δεν είχαν πιστεί, κύριε Βαγγελάτο, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να φέρνουμε τέτοια ερωτήματα πραγματικά σε μια υπερπροσπάθεια που έγινε σε όλο τον κόσμο. Όχι, και είναι αυτό αλήθεια, κύριε Καπραβέλε, ότι από την κυρία Μωμούρη δεν ακούσαμε ένα επιχείρημα επιστημονικό. Όχι, δεν είναι επιχείρημα. Βλέπω να λέτε, λέει αυτό, δεν λέει εκείνο, λέει το άλλο. Αν υπάρχει αυτό, κάτι άλλο συγκεκριμένο, συγγνώμη, θέλουμε να τα ακούσουμε, αλλά δεν ακούμε κάτι συγκεκριμένο. Μια οριστεία. Όχι, γιατί δεν διαβάζετε μόνο. Όχι, είμαι πολύ συγκεκριμένη με βάση το φύλλο οδηγιών του κατασκευαστή. Θέλετε να το δείτε στο ίντερνετ εφόσον θα διαθέσιμο. Θα το δούμε. Εγώ θα το δούμε. Αυτό σας λέω. Αφού μας κάνουν τα μισά πλασέμπο, τι να πω παραπάνω. Μα το λέει μέσα. Nice. Ξεκάθαρα. Okay. Λοιπόν, αυτό που και λέει, σας λέω Βαγγελάτο, και πάλι είναι, από μένα κρατήστε μελέτη, μελέτη, η κλινική μελέτη είναι, κύριε Καπραβέλε, το ξέρουμε. Πληρώνονται τα εμβόλια. Είναι δομικό αυτό που λέμε. Αγοράζονται. Δηλαδή, είναι δομικό. Γιατί τα εμβόλια δεν έχουν τρέξει πάνω. Κύριε Βαγγελάτο, κοιτάξτε να δείτε. Στο θέμα τη φαρμακολογία, σας λέω. Πάρτε το φυλάδιο, διαβάστε. Λοιπόν, ας κλείσουμε το θέμα, γιατί νομίζω ότι ακούστηκαν οι απόψεις. Κρίνονται τα επιχειρήματα από εσά που μα βλέπουν. Γι' αυτό μπαίνουμε σε αναστολή. Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς και τον κύριο Καπραβέλο.